έτσι εδώ. Αλλά είναι η πρώτη της μεγάλη συνέντευξη της Μαρίνας ως αυτής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι την εκτιμούν και λένε τα καλύτερα. Εμείς πολύ περισσότερο, βέβαια, γιατί την αγαπάμε την και την αγαπάμε πολύ. Πολύ, πολύ πριν της αναθέσουν την Eurovision, θέλω να πω. Ο Θάνος Παπαχάμος όμως την συνάντησε χθες. Ναι, σωστά, σωστά. Την προηγούμενη εβδομάδα το ουράνιο τόξο, ξέρετε, έρχεται μετά τη βροχή. Εμάς η βροχή μας σταμάτησε την κουβέντα μας και τη συνέντευξή μας με τη Μαρίνα Σάτι. Όμως συνέβη το αντίθετο. Το ουράνιο τόξο ήταν πριν. Ήταν όλη μας η κουβέντα το ουράνιο τόξο. Γεμάτη χρώματα, γεμάτη από την ενέργεια της Μαρίνας. Τι τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Θέλει να κάνει πάντα έτσι λίγο να τα φέρει. Περίπλοκα. Να το φέρει. Δεν είναι ότι θέλω μόνο να το κάνω. Έτσι ήταν, πράγματι. Δηλαδή η κουβέντα μας ήταν πολύ φωτεινή και πολύ ωραία. Γνώρισα εγώ και θα γνωρίσει και ο κόσμος μέσα από τη συνέντευξη λίγες πτυχές από την προσωπικότητά της. Τι θέλει να κάνει πάνω στη σκηνή της Eurovision αυτή την τόσο σημαδιακή χρονιά. Κλείνουμε 50 χρόνια στο διαγωνισμό φέτος, από το 1974. Και θα ανέβει λοιπόν στη σκηνή, στο Μάλμε, στη Σουηδία. Τι ακούει, ποιες είναι οι επιρροές της, οι μουσικές, έτσι κι αλλιώς, στην καθημερινότητά της, τι έχει μέσα η playlist της, πώς σκέφτεται περίπου την εμφάνισή της πάνω στη σκηνή και άλλα πολλά που αφορούν τη Eurovision, αλλά και όχι απαραίτητα. Μας μιλάει και για τις κόρες, αυτό το μουσικό αγαπημένο της παιδί, αυτό το πολυφωνικό σύνολο γυναικών. Πολύ ωραία συζήτηση κάναμε με τη Μαρίνα. Είναι ιδιαίτερο πλάσμα. Ιδιαίτερο πλάσμα με την έννοια ότι συνδυάζει πολλά αντιφατικά, αλλά πολύ όμορφα κάποια πράγματα. Και το mainstream και το ethnic. Και είναι και ένας πολύ γλυκός και συμπαθητικός άνθρωπος. Είναι ένα κορίτσι. Με γνώσεις για τη μουσική, έχει σπουδάσει μουσική. Όταν είχε έρθει εδώ στον καναπέ, είπαμε να έρθει η Μαρίνα Σάτι, πόση ώρα θα είναι, μισή ώρα, 40 λεπτά. Μια μισή ώρα. Είχαμε κάνει μια μισή ώρα συνέντευξη και δεν θέλαμε να φύγει. Έχει να σας πει κάτι για εκείνη τη συνέντευξη στον καναπέ, βέβαια. Όχι, το κορίτσι αυτό σε κερδίζει. Καρμική. Λέτε. Θα σας πει στο τέλος του βίντεο. Α, τι ωραία. Α, πολύ ωραία. Με μεγάλη χαρά την ακούσουμε και εμείς και όλοι. Καλά, και την περιμένουμε και εδώ κάποια στιγμή, βέβαια. Θέλει πολύ να έρθει. Έχει υποχρεώσει, το καταλαβαίνουμε. Κάποια στιγμή θα βρει λίγο χρόνο. Εννοείται. Και για μας. Εννοείται. Μαρίνα Σάτι, λοιπόν, στο θάνατο μας. Μια ζωή να σε αγγίζω στην κακοκαιρία και στη μοναξιά. Αν ποτέ να μιλήσω. Εχθές το βράδυ είδα στον ήρω μου. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολυθώ. Πιάσε να καώ όπως θέλω και να τρελαθώ. Θα σπάσω κούπες για τα λόγια που πες. Φύλαγε με, φύλα με και κάνε με κακό. Σπίρτο και βενζίνη στη φωτιά μου να καώ. Λέτε μόνο. Προς το παρόν δεν έχω αγχωθεί. Δηλαδή νιώθω ότι είναι ακριβώς σαν αυτό που κάνω έτσι και αλλιώς στη ζωή μου. Φτιάχνω μουσική, τραγούδια, πρόβες, ιδέες. Θα πάρω φόρα. Εμένα θα ακούσω τέτοι τώρα. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε τα έχετε όλοι χάμενα. Χαίρομαι που μου έχει ανατεθεί αυτό το project. Χαίρομαι, αλήθεια. Δεν ξέρω, παίρνοντας έτσι και όλη τη στήριξη σας όλων και των συνεργατών, ίσα που νιώθω ότι κάπως τα πράγματα που ήθελα και εγώ σαν Μαρίνα να πετύχω στη δουλειά μου, απλώς γίνεται πιο γρήγορα. Οπότε είμαι χαρούμενη σίγουρα. Λέτε μόνο. Και όλη η γειτονιά μου είναι χαρούμενη. Για πες τη λέει γειτονιά. Στη Νέα Σμύρνη, εκεί ο κύριος Δημήτρης Ανθοπόλης, που μου είπε να τη στείλω χαιρετίσματα αν ξαναπάω στην τηλεόραση. Νιώθω εθνικός ήρωας αυτές τις μέρες. Βγαίνω στη γειτονιά μου. Άνθρωποι που δεν ξέρα καν ότι με ξέρουν ή κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, μου λένε συγχαρητήρια. Ο Ανθοπόλης της γειτονιάς μου είπε τι ωραία λέει που τα είπα σε συνέντευξη. Άνια, και με σταμάτησε και μια γυναίκα στον δρόμο. Τέλος πάντων, ναι, παίζει αυτό. Τρελό, Και το χρειαζόμουν, να πω την αλήθεια, αυτή την αγάπη. Δεν ξέρω, νιώθω ότι έτσι όπως το βιώνει και όλος ο κόσμος, είναι ότι συναντιόμαστε, ας πούμε, σε ένα κοινό στόχο και ξαφνικά γίνεται δικό μας όλο αυτό. Δεν είναι δικό μου όπως μπορεί να ένιωθα εγώ ότι είναι τόσο καιρό. Οπότε, ωραίο είναι αυτό.
Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολυθώ. Πιάσε να καώ όπως θέλω και να τρελαθώ. Έλαγε με φύλλα με και κάνε με καπνό. Σπίρτο και βενζίνη στη φωτιά μου να καώ. Σε ποιον είπες πρώτο ότι κοίταξε να σήκω στο τηλέφωνο σου και είπες... αδερφό μου. Γενικώς δεν ξέρω τι θα με ρωτήσεις, αλλά στην ερώτηση σε ποιον είπες πρώτο τρεις τελίτσες, η απάντηση είναι πάντα ο αδερφός μου. Δεν έτυχε να είμαστε συγγενείς. Από μικρή, ας πούμε, αγαπιόμασταν πολύ και είναι ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος στον κόσμο, το έχω πει 100 φορές. Και τώρα για την Eurovision μου είπε, μου λέει, okay, let's do it. Δεν θα ψάξω να σε βρω, δεν θα πω χαλάλι. Περπατάω στο νερό και βουλιάζω πάλι. Μ' αρέσει να σκέφτομαι το στόχο που θα σε πάει στον άλλο στόχο. Αν εγώ τώρα κάτσω να σκεφτώ τι θα γίνει στη σκηνή στις 11 Μαΐου στο Μάλμε, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ καν να το φανταστώ, γιατί είμαστε πολύ μακριά από εκεί. Αυτό που εγώ τώρα συγκεντρώνομαι είναι να βρω ωραίες ιδέες, ωραία references, ωραίο mood για τη μουσική, ακούμε τα τραγούδια που μας στέλνουν. By the way, έχουν στείλει και πάρα πολλά κομμάτια από την Ελλάδα. Και έχω γνωρίσει και πολλούς δημιουργούς βασικά από αυτό που δεν τους ήξερα και αστυχουργούς και ναι. Πρέπει να βρεθεί το τραγούδι, να δούμε την ιστορία που θα πούμε και πάνω εκεί θα χτιστούν όλα. Στο νερό θα ψιθυρίσω, να σε φέρω πίσω, να σε φιλήσω πάλι, να σε γνωρίσω πάλι. Στη φωτιά θα περπατήσω, μόνο ένα βράδυ. Τι θα ήθελα να γίνει, να φτιάξω ένα ωραίο project που να είναι σύγχρονο, να αντιπροσωπεύει, ας πούμε, τη γενιά μου στην Ελλάδα, τη νέα Ελλάδα και όχι, ας πούμε, ίσως αυτά τα... την εικόνα που μπορεί να έχουν και οι ξένοι για μας με αυτά τα στερεότυπα, το Ζορμπά, το Σιρτάκι, το Σαγανάκι. Και να είναι αυτό το πράγμα relevant, να μπορεί να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που είναι εκτός από τη χώρα μας, να ταυτιστεί με κάποιο τρόπο, να συνδεθεί, να χορέψει, να πιάσει τα vibes. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν μπορώ να δω τη μουσική σαν πρωτάθλημα. Ούτε θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος που θα κερδίσει και θα χάσει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Ούτε μπορώ να βγω με αγγλόφωνο, power pop. Για μένα, ας πούμε, θα είμαι πολύ χαρούμενη να παρουσιάσουμε ένα project. Να δείξουμε ποιοι είμαστε στο σήμερα. Να σας το πω, να σας το πω ψηλά βουνά. Οι κόρες είναι το αγαπημένο μου παιδί. Το είναι λίγο σαν να ανήκω, ας πούμε, εκεί. Δηλαδή και εγώ νιώθω ότι όπου πηγαίνω, ας πούμε, κάπως τις κουβαλάω μέσα μου και στο μυαλό μου και στη συνείδησή μου. Μου πει Μανίσα πως αν ήθελα μια ζωή να σε αγγίζω στη κακοκαιρία και στη μοναξιά αν ποτέ να. Θα κάνεις Μάντισσα στους δρόμους στο Μάλμε. Λες, οκ. Okay. Ναι, ελπίζω να κάνω καινούργια πράγματα. Δεν τα βλέπεις τα παλιά σου αυτά που έχεις κάνει. Cringe. Αυτό που με φόβιζε παλιά ήταν ότι δεν ήξερα τίποτα. Οπότε με άγχωνε αυτό το πράγμα να συμβαίνει μπροστά στα μάτια του κόσμου και να εκτίθεμαι. Τώρα κάπως το νιώθω και κάπως γοητευτικό αυτό. Το κοινό να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη κάπως έχει και ένα ενδιαφέρον και τουλάχιστον σε μένα μου δίνει ελπίδα. Βλέποντας κάποιον να μεγαλώνει και να δυναμώνει και να εξελίσσεται, ότι θα. Να εμπιστευτώ τη διαδικασία και να νιώσω ότι και σε μένα θα συμβεί κάποια στιγμή. Αυτό. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ρομή. Μη με αφήσεις καρδιά μου, μη με αφήσεις καρδιά μου. Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Έχω φτιάξει και μια playlist. Θα σε στείλω. Πειράζει να το πάρω λίγο το κινητό μου να σου πω τι έχει. Λοιπόν, τι έχει μέσα η playlist. Έχει Kanye West, τουρκικά, Karim Koloko, Έλληνας ράπερ, James Blake, Kendrick Lamar, ένα κουαρτέτο εγχόρδων, αραβικά, Rihanna, DJ Snake, reggaeton, Brazilian funk, βερολινέζικα, τέλος πάντων, ηλεκτρονική σκηνή, MIA, κάτι αλβανικά πολυφωνικά και Γιάννης Καψάλης. Αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό. Η
υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που σου έχει αρέσει πάρα πολύ από Eurovision. Ο Μαχμούντ. Ποιον καλλιτέχνη εσύ, δικό σου αγαπημένο, θα ήθελες να δεις σκηνή της Eurovision? Την Björk. Καλά, αυτό θα ήταν τέλειο άμα μπορεί να έρθει η Björk. Από ελληνικές συμμετοχές η αγαπημένη σου? Α, το SAGAPO. Θα του στείλεις ένα μήνυμα, να του πεις. Okay, ναι. Δεν έχω το τηλέφωνο του. Βασικά δεν έχω τηλέφωνο. Έχω μόνο WhatsApp και Viber. Γιατί ποιον θα πάρεις σίγουρα μαζί σου στην Eurovision, θα μπείτε μαζί στα αεροπλάνα? Α, έχω πει πολλά άτομα. Θα ήθελα να είναι ο αδερφός μου, ο Χρήστος και η Μαρία που με βάφουν και μου φτιάχνουν τα μαλλιά, ο Άλεξ σίγουρα, τη φίλη μου τη Μαρία που μένει δίπλα, στον οροφό μου, τους φίλους μου, ωραία θα ήτανε. Τις κόρες, θα ήταν τέλειο, μπορούμε να τις φέρουμε όλες. Τα δύο κορίτσια που τραγουδάμε μαζί, η Έλενα και η Ερασμία, εντάξει δεν ξέρω αν θα τραγουδήσουν, αλλά εγώ θα ήθελα να τις έχω μαζί μου, γιατί έχω συνηθίσει όταν ανεβαίνω σκηνή. Τέλος πάντων, ελάτε όλοι. Αν υπάρχει κάτι, κάποιος, που ξέρεις ότι θα σου λείψει εκείνη την ώρα, τον θέλεις εκεί σίγουρα. Θα τον ήθελες μάλλον σίγουρα. Η δασκάλα του πιλάτες μου μαζί με το κρεβάτι. Ναι, στις 17 Νοεμβρίου θα παίξουμε στις Σέρες, που δεν είμαι από τις Σέρες, αλλά είμαι, μέσα μου δηλαδή. Και στη Θεσσαλονίκη στις 18 Νοεμβρίου και στον Καγκάνη στην Αθήνα στις 15 Δεκεμβρίου και κάποια άλλα που θα τα δείτε στο Instagram. Βρέχει τώρα λίγο. Βρέχει λιγάκι, γι' αυτό είπα. Πάνω στην ώρα όμως, ναι. Νομίζω τελείωσε. Right on time, ναι, ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Από την Άνση και το Θανάση δεν είστε. Ναι. Είστε οι καλύτεροι, σας τα έχω πει. Ξέρεις τι συνειδητοποίησα την πρώτη φορά που είχα πάει στο στούντιο για τη συνέντευξη. Θυμάσαι που έπαιζε ότι την παραμονή μπορεί να μην προλάβαινα να πάω γιατί είχε καθυστέρηση μια πτήση. Από το Μάλμε ήταν. Θα σπάσω κούπες για τα λόγια που πες. Πολύ καρμικό. Δεν θυμάμαστε λίγα την πτήση. Λοιπόν, ήταν εκείνη τη μέρα που η υπεύθυνη εδώ καλεσμένη της εκπομπής, η Μαρία Χολέβα, είχε κοντέψει να τρελαθεί. Ήταν η μέρα που είχαμε πάει και είχαμε τους παίκτες στο θυμάμαι, θέατρο. Το θυμάμαι. Είχαμε τρελαθεί γιατί δεν ξέραμε αν η Μαρίνα θα προλάβαινε την πτήση από τη Σουηδία τώρα που τη λέει. Το υπόλοιπο συγκρότημα δεν την πρόλαβε. Δεν την πρόλαβε. Έμεινε πίσω. Έτσι, ναι. Έτσι, έτσι. Μόνο η. Ναι, και δεν ξέραμε αν η Μαρίνα θα προλάβει το αεροπλάνο και θα είναι στην εκπομπή ή δεν θα είχαμε καλεσμένο εκείνη τη μέρα. Τελικά είχαμε τη Μαρίνα και που ήρθε, έκανε ό,τι μπορούσε παρόλο που κουράστηκε και ξενύχτησε για να έρθει στην εκπομπή. Παρόλο που όλοι οι άλλοι μείναν πίσω. Ναι. Θα μείνει και η ίδια πίσω. Είναι δηλαδή ένα εξαιρετικό πλάσμα η Μαρίνα. Λοιπόν, σε καρμικό είναι Μαρίνα. Τη αξίζουν τα καλύτερα και όντως και στο έλεγα, χωρίς να το ξέρω, ότι όλη αυτή η αγάπη που πήρε, επειδή δεν ήταν σίγουρη ότι μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, δηλαδή να πάει στην Eurovision και είχε πολλά μέσα τη πηγενέλα να το κάνω, να μην το κάνω, ότι πήρε τέτοιο boost αγάπης και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους της, σίγουρα κάνει την απόφασή της πολύ στέρεα. Και η ίδια είπε, το χρειαζόμουν. Ναι, ναι, ναι. Χρειαζόμουν.